Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Καλλινό κανάλι. Τι μου κάνετε, είστε καλά? Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Την προηγούμενη Κυριακή δεν τα είπαμε, γιατί είχα πάρα πολύ φορτωμένο πρόγραμμα, οπότε δεν μπόρεσα να τραβήξω βίντεο. Αλλά αυτή την Κυριακή είμαι εδώ, δρυμύτερη, ανανεωμένη, και είπα να έρθω με κάτι το οποίο έχει μπει στη ζωή μας. Και φυσικά, τι άλλο θα μπορούσε να είναι, είναι τα PAL χρώματα, και αποφάσισα σήμερα να σας κάνω κάτι με PAL, έτσι, τύπου σαν την μπλούζα μου, ας πούμε, που είναι έτσι PAL. Βέβαια, φέτος μου αρέσει πάρα πολύ και το MOV, το λιλά δηλαδή εννοώ. Ψάχνω να βρω ένα μαγιό, αν κάποιος ξέρει κάποιο μαγιό έτσι λιλά που πιστεύει ότι θα μου πήγαινε τριγωνάκι γενικά, ας μου γράψει κάτω στα σχόλια. Και σήμερα θα ξεκινήσω έτσι λίγο αλόκοτα. Αν σου αρέσει αυτό το βίντεο, πάτησε like από κάτω. Κάνε και εγγραφή στο κανάλι μου, γιατί αν έχεις ξεχάσει να κάνεις εγγραφή, καιρός είναι να κάνεις. Και πάμε να δούμε τι θα σας κάνω σήμερα. Έχω βάλει μόνο αντιλιακό στο πρόσωπό μου και θα συνεχίσω με μία κρέμα λάμψη, την οποία δοκίμασα πρώτη φορά στη σχολή που πάω. Είναι από το Τζίμα. Έχει μέσα έτσι περλέ γκλίτερ. Θα το βάλω έτσι εδώ να το δείτε. Το δείτε βέβαια και στο πρόσωπό μου. Είναι έτσι, περλίζει, είναι άψογη. Μου άρεσε πάρα πολύ, τη λάτρεψα. Και θα βάλω σε όλο μου το πρόσωπο. Γενικά βάζω κρέμες πριν από τα μάτια και το make-up εννοείται, έτσι ώστε να δράσουν στο πρόσωπό μου και να έχει καλύτερη υφή. Λάμπω! Πραγματικά όμως λάμπει αυτή η κρέμα. Ελπίζω να μπορείτε να το δείτε, πραγματικά. Και είναι και πολύ οικονομική από όσο ξέρω. Βέβαια αυτή μου τη χάρισε μια συμφοιτήτριά μου. Θα συνεχίσουμε με τα μάτια. Θα χρησιμοποιήσω από P. Louise την άσπρη βάση. Είναι η 00 νομίζω αυτή. Α, η 0 σκέτο. Η 0. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε άλλη άσπρη βάση έχετε. Ας πούμε υπάρχει και της NYX που είναι πολύ ωραία. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ της NYX. Θα βάλω έτσι μια γενναία ποσότητα πάνω. Και θα σχηματίσουμε ένα cut crease. Παρά είναι άσπρο. Κοιτάω λίγο πάνω. Έτσι, για να φτάσει ακριβώς εκεί που πρέπει να κοπεί. Και τώρα τι θα κάνουμε. Εδώ πώς έφτασε καλέ. Θα το πάρουμε και θα το βγάλουμε κάτω έξω, σαν eyeliner. Αυτό, να ξέρετε, είναι το μάτι του καλοκαιριού, τελείωσε. Το ονομάζω το μάτι του καλοκαιριού αυτό. Τώρα και να κατεβείτε λίγο πιο κάτω, δεν μας πειράζει, θα το σβήσουμε μετά. Τέλεια. Πάμε να κάνουμε το ίδιο και στο άλλο ματάκι. Τέλεια. Αφού έκανα και τα δυο μου μάτια, δεν τα πολύ ανοίγω γιατί το δικό μου είναι πολύ λιπαρό. Υπάρχει όμως αυτό που σας λέω της NYX, ας πούμε, είναι λίγο πιο ματ. Θα πάρω ένα έτσι flat, precise πινέλο και θα το κάνω λίγο πατ. Για να πάρω την περίσσια λιπαρότητα στην ουσία. Είναι ένα πολύ εύκολο make-up αυτό που θα σας κάνω σήμερα. Απλά το μόνο δύσκολο είναι να βγάλεις... Δεν μπορώ να μιλήσω κιόλας. Να βγάλεις ίσια το cut crease σου. Θα πάρω μία από τις αγαπημένες μου σκιές. Είναι ακριβώς ίδιο χρώμα με την μπλούζα μου. Είναι από Grimas. Τα έχω πάρει αυτά. Είναι 300, το 385 το νούμερό του. Η απόχρωσή του δηλαδή. Με ένα flat πινέλο. Με λίγο πιο πυκνή τρίχα. Θα πάρω γενναία ποσότητα, δεν το λυπάμαι, και θα ταμπονάρω. Τέλειο. Άψογη απόδοση έχει. Δεν μας νοιάζει ότι πέφτει κάτω, μπορούμε να το σβήσουμε ακόμα και με ένα μαρομάντιλο. Μας νοιάζει να είναι ακριβές το χρώμα, να έχει τέλεια απόδοση και να γράφει όπως θέλουμε. Αφού βάλαμε τη σκιά μας, πάμε να συνεχίσουμε. Θα καθαρίσω λίγο την περιοχή από κάτω με ένα μαρομάντιλο. Πάρα το μαρομάντιλό μου. Thank you.
και θα καθαρίσω. Και έτσι κάπως γίνεται πιο καθαρή και ξεκάθαρη η δουλειά που έχουμε κάνει. Θα συνεχίσω με τις Γεροβιτάλ το Plant. Παιδιά, αυτή η εταιρεία έχει το καλύτερο CC cream που έχω δοκιμάσει ποτέ στη ζωή μου. Έχει πάρα πολύ ελαφριά κάλυψη και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Πάρουμε ένα πινελάκι, εμένα με βολεύουν γενικά τα flat πινέλα και θα βάλω σε όλο μου το πρόσωπο. Απλά δεν έχει δίκτυ προστασίας αυτό, να θυμάστε ότι πρέπει να φοράτε αντιλιακό από κάτω σίγουρα ή από πάνω, σαν σπρέι. Γιατί έχω και σπρέι αντιλιακό εγώ, γιατί κάποια μερικά μου δεν έχουν αντιλιακό και αν ξεχάσω να βάλω από κάτω ή δεν θέλω λόγω λιπαρότητας, φοράω μόνο το σπρέι από πάνω. Αντιλιακό, παιδιά, το καλοκαίρι, να σώσετε τα δέρματά σας. Χειμώνα καλοκαίρι κανονικά, απλά κάποιοι δεν το θέλουν. Έπειτα θα συνεχίσω με το concealer μου. Θα χρησιμοποιήσω το Instant Anti-Age Concealer, το οποίο είναι το 3 Fair, η δικιά μου η απόχρωση. Θα βάλω λίγο προσεκτικά εδώ. Θα λείψω και λίγο το σπυράκι μου. Βάζω γενικά στα σημεία που θέλω να καλύψω και θα πάρω το Bare With Me από NYX, το οποίο θα ψεκάσω στο σφουγγαράκι μου. Ξεγυμνώθηκα. Και τα μποναριστά θα απλώσω το concealer μου. Αν ρωτάς γιατί βρέχω το σφουγγαράκι μου, είναι για να μην απορροφάει το προϊόν. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Νιώθω κιόλας ότι έχει καλύτερη διάρκεια το concealer μου, γιατί δεν μπαίνει τόσο στις λεπτές γραμμές. Θα συνεχίσω με κάτι που κάνω συνήθως όταν μένω στο αγόρι μου. Έχω αυτό το κραγιόν από την Estée. Λοιπόν, είναι το νούμερο 15 Woodland Berry. Παιδιά, είναι το πιο ωραίο ροζοπό ρούζ που έχω βάλει ποτέ στη ζωή μου και δεν είναι ρούζ. Θα βάλω έτσι 2-3 βούλες. Και παίρνω το χέρι μου και το μπλεντάρω. Μου αρέσει πάρα πολύ το αποτέλεσμα που δίνει, πραγματικά. Δεν το έχω πετύχει ποτέ σε ρούζ αυτό το αποτέλεσμα. Τόσο φυσικό, πραγματικά, αυτό το τρίκ με το κραγιόν. Θα συνεχίσω με το Global Glow από MAC. Το έχω τελειώσει όπως βλέπετε σχεδόν. Και θα βάλω μόνο αυτό στα ζυγωματικά μου, τίποτα άλλο. Θα σχηματίσω ένα γάμα μέχρι απάνω, έτσι εδώ. Θα συνεχίσω χτενίζοντας τα φρυδάκια μου. Θα χρησιμοποιήσω το Soft Brow. Πρώτα θα τα χτενίσω λίγο προς τα κάτω και μετά θα δώσω ανωδική πορεία. Και πάμε τώρα να δούμε τι άλλο θα κάνουμε για να φτάσουμε αυτά τα μάτια στο extravagant τους. Θα χρησιμοποιήσουμε τη La Sensation Mascara από Maybelline και θα απογειώσουμε αυτό το μάτι. Πάντα να κοιτάτε κάτω όταν βάζετε μάσκαρα, το έχω πει, συνέχεια το λέω σε κάθε βίντεό μου. Για να μην παρεξηγηθώ. Και λέω κάτι ξέχασα. Βέβαια, ξέχασα να βάλω highlight. Παρασύρθηκα ρε παιδιά. Θα χρησιμοποιήσω από Bella Pierre Cosmetics το Head Wave. Παιδιά, αυτά τα highlight είναι ό,τι πιο βουτυρένιο σε highlight έχω δοκιμάσει πραγματικά. Μου το είχαν στείλει από το Cherry Box στο κουτί και είμαι τόσο ευχαριστημένη πραγματικά. Θα χρησιμοποιήσω αυτήν και αυτήν την απόχρωση, εδώ τις δύο αυτές, τις όμορφες.
θα βάλω λίγο εδώ πάνω στα ζυγωματικά μου. Δες εδώ βουτυρένια απόδοση. Απίστευτο. Φαίνεται λες και είναι λιπαρή, αλλά είναι σκόνη, είναι απίστευτη, πραγματικά. Ό,τι καλύτερο έχω βάλει σε highlight, ξαναλέω. Εγώ ενθουσιάζομαι, ξέρετε, με τα highlight, αλλά... έχω πάρει και κακά highlight, η αλήθεια να λέγεται. Θα βάλω και λίγο πάνω από τα χείλη κλασικά, λίγο στην άκρη της μητούλας, λίγο εδώ και είναι λίγο επηρεασμένο από τα 60's, το λέω στο μακιγιάζ ότι είναι λίγο έτσι οι 60's, τι λέτε κι εσείς. Οπότε λέω να βάλω ένα απλό gloss στα χείλη μου, ένα clear gloss και να το στείλουμε αλλού τώρα. Βέβαια, τώρα που το σκέφτομαι και ένα beige ωραίο θα ήταν, οπότε θα χρησιμοποιήσω το 3D Hydra Lip Gloss από Kiko Milano. Είναι το νούμερο 19 αυτό που θα βάλω εγώ στα χείλη μου. Γιατί έτσι, γιατί περίεργα την είδα. Λατρεύω τα gloss της Kiko Milano, τα λατρεύω όμως. Είπαν ότι φέτος θα έρθει στην Ελλάδα. Πρώτα Αθήνα εννοείται. Εννοείται, είμαστε σχεσμένους. Συγγνώμη. Και το σημερινό μου μακιγιάζ έφτασε στο τέλος του. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Εάν σας άρεσε, πατήστε like από κάτω. Και τα λέμε την επόμενη Κυριακή. Φιλάκια πολλά!